μετά και οι πατεράδες και οι ίδιοι και οι φίλοι τους και ένα σωρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας αγώνας είναι και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε εμπρός. Λοιπόν, τι? Δεν μ' άρεσε πριν ο τρόπος που μιλήσατε. Ας σου πω καλύτερα. Δεν μπορεί να γαμηθείς. Μουνό πάνω. Τώρα σου άρεσε. Επιλογή σου είναι που παίρνεις τηλέφωνο εδώ και προκαλείς. Και εσύ τι νομίζεις, ότι θα είμαι τίποτα εγώ με, να είμαι προσοχή όταν θα λες τις μαλακίες εσύ. Για Ολυμπιακό μιλάς και πρέπει να πλύνεις το στόμα σου. Εντάξει που δεν σου άρεσε ο τρόπος. Λοιπόν, άκου να σου πω τον τρόπο. Να πάει να γαμηθείς εσύ και ο μπάσαρος ο πατέρας σου. Που δεν ξέρεις ποιον πατέρας είσαι. Άντε μαλάκα. Πάμε να σου βάλεις και χέρι. Μουνό πάνω. Με ένα τηλέφωνο νομίζετε ότι θα κάνετε ότι την κουστάρετε. Εγώ φαίνομαι. Εσείς φαίνεστε. Να δω τη μαγιά σας. Μην ξαναπάρεις μουνό πάνω. Έντε γάμι σου. Εμπρός. Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Βάγκος από τη Λάρισα. Ο Βάγκος. Ναι. Πες μου τι με θυμάσαι. Φίλε, θυμάμαι, αλλά τώρα δεν θυμάμαι καλά. Μου έταξες, θυμάσαι που σου ζήτησα ένα εισιτήριο. Ναι, και μου λες, εισιτήριο δεν πρόκειται να σου δώσω. Ναι, ναι. Αλλά το κύπελο θα πάω εγώ ο ίδιος στο Μαρινάκι. Ναι. Και θα βγάλουμε φωτογραφία με την κόρη σου. Εγώ είχα πει θα σου βρω εισιτήριο. Τι. Α, φωτογραφία. Θα βγάλουμε την κόρη σου. Μαζί με το κύπελο. Ναι ρε φίλε, αυτό θα γίνει, ναι. Τότε δεν είχαμε περάσει ούτε φενέρα όταν μιλήσαμε. Εντάξει ρε φίλε, όταν θα το πάρουμε έλα στο Καραϊσκά και να το βγάλω φωτογραφία με το κύπελο, με την κόρη σου. Αυτό σου λέω. Ναι, μη σε νοιάζει. Και πάρε ένα φιλμ 36, να το βγάλουμε όλο το φιλμ φωτογραφίες. Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω, ναι. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Ζήτω. Να δώσει χαιρετίσματα πάρα πολλά στον Άκη. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα που έγινε στον Ολυμπιακό δεν ξαναυπάρχει. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει ακόμα τα βάνη, φίλε. Λοιπόν, ναι. Έλα. Και... εντάξει, με λίγα λόγια άκουσε με να σου πω, επειδή δεν μ' αρέσει να λέω πολλά και το έχω για γρουσουζιά, ναι. Ας πάμε το καλό, ας πάμε εκεί στο γαμημένο το πρωτοποζήτικο. Εντάξει, για πες. Έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου. Στο κεφάλι μου μέσα ότι είναι γρουσουζιά εκεί μέσα να παίξει. Ναι, άσα φίλε, Ολυμπιακός, δεν έχει τέτοια... Ρε, σ' άκουγα πριν λίγο που έλεγες ότι αν θα παίζαμε σε ένα γήπεδο της Ντόρτμουντ είναι ή σε κάποιο μεγαλύτερο. Να πηγαίνα εκεί ναι, το πίστευα. Εκεί μέσα γιατί ρε πούστη να γίνει εκεί μέσα. Λοιπόν, καλό βράδυ, φιλαράκο. Περιμένουμε την κόρη σου να βγάλουμε φωτογραφία με το κύπελο γιατί περιμένουμε γραμμές. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Το όνειρό μας πραγματοποιήθηκε και θα έχουμε και συνέχεια και για τα άλλα κύπελα Ευρώπης. Ό,τι σας λέω. Μισό λεπτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ στο λόγο μου ότι θα είμαστε μόνο 9.000 Ολυμπιακοί. Δεν ξέρετε τι πίεση έχω από τα Facebook, από τα μηνύματα, από στον δρόμο προχωράω. Και η πλάκα είναι. Δηλαδή, καμιά φορά μου λένε και κάτι τρελά, έτσι, πω ένα τρελό. Μου λέει τα και θέλω 7 εισιτήρια και θα τα πληρώσω τάκι. Δηλαδή, τι πίστευε ο άνθρωπος, ότι θα μπορούσα να βρω εισιτήρια και το άντρα και τσάμπα. Έχω ακούσει τα χειρότερα. Μέχρι, επειδή πάω κάθε Κυριακή έτσι, στον Άγιο Νικόλαο, στον Πειραιά, έτσι, για 2 λεπτά να κάνω το σταυρό μου. Άμα σας πω κάτι, θα το πιστέψετε. Είχε τελειώσει η λειτουργία, το πήγα εγώ, πήγα 1:00-2:00. Ότι ο παπάς του Αγίου Νικολάου μου ζήτησε εισιτήριο. Του λέω, παπά μου, σ' αυτό, δεν έχω. Και με πίστεψε. Γιατί άλλοι παιδιά που το λέω, δεν με πιστεύουν. Δηλαδή, ένας παπάς με έχει πιστέψει μέχρι τώρα. Κάνας άλλος. Εμπρός. Τέλος πάντων. Έλα. Τέλος πάντων. Τι λέω τώρα. Είναι αλήθεια ότι θα το πάρεις γουλτο. Τι λέει. Εγώ έχω δώσει το λόγο μου. Και όταν το δίνω το λόγο μου, το κρατάω. Θα είμαι καράφλας 30 του μήνα. 30 του μήνα θα κουρευτώ και στα αρχίδια μου. Δεν το παίζω γαμπρός.
Ούτε με μαλλιά, ούτε χωρίς μαλλιά. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Κι άμα του χρόνου, πώς το λένε, πάμε πάλι τελικό, πάλι θα κουρευτώ. Σε όλους τους τελικούς Ευρώπης θα πέφτει κούρεμα. Να ξέρετε ότι έχω να κουρευτώ από τότε που απολύθηκα. Πριν 60 χρόνια, 70, 80 πόσα είναι. Λοιπόν, μάγκες μου, τα λέμε πάλι την Παρασκευή. Να δώσω πάλι χαιρετίσματα στα Γιάννενα, στη φυλακή, στον αρχηγό τον Μόντι και τα φιλαράκια του δίπλα. Και τα λέμε την Παρασκευή. Καλό βράδυ.